Σίγουρα μετά την καισαρική δεν μπορούσα να φροντίσω το παιδί μου με την ίδια ευκολία που το φρόντισα αμέσως μόλις γέννησα φυσικά. Γιατί εντάξει, είχα πόνους, είχα και μια μικρή μόλυνση, οπότε η πόνη ήταν λίγο πιο έντονη από άλλες κοπέλες που έχουν κάνει καισαρική. Και έπρεπε συνέχεια να φωνάζω σε κάποιον να μου φέρνει το παιδί μου να θυλάσει. Ήταν μεν κοντά μου, αλλά μου ήταν δύσκολο με τις ραφές να το πιάνω. Όταν γέννησα το παιδί μου φυσικά, ήμουν από την πρώτη ώρα όρθια με το παιδί μου αγκαλιά και έκανα τα πάντα μόνη μου. Ένιωθα αυτάρκησος προς τη φροντίδα του παιδιού μου, δεν χρειάζομαι άλλα χέρια, άλλο σετ χεριών να φροντίζει. Και ήταν ακόμα, δεν μου κάνει την εμπειρία αυτή ακόμα πιο ωραία. Η ανάρρωση μετά το φυσιολογικό τοκετό δεν είχε καμία σχέση με την ανάρρωση μετά από την καισαρική τομή. Στην καισαρική τομή χρειάστηκαν σχεδόν 2 εβδομάδες για να μπορέσω να περπατήσω κανονικά και να αυτοεξυπηρετηθώ. Ενώ με το φυσιολογικό τοκετό, 1 εβδομάδα μετά την έξοδο μου από την κλινική, είχα την κόρη μου στο αυτοκίνητο, το δεύτερο μου το παιδί, στο αυτοκίνητο και πηγαίναμε βόλτες. Και ήταν μόλις 7 ημερών, οπότε μπορούσα και να θυλάσω το παιδί μου και να φροντίσω το πρώτο μου παιδί, το μεγάλο μου γιο, αλλά και να κάνω οτιδήποτε μπορούσα πολύ πιο εύκολα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το να γεννήσει κάποιος φυσιολογικά, ειδικά μετά από μια καισαρική τομή, είναι μια νίκη. Βέβαια, θα έπρεπε να θεωρείται δεδομένο, γιατί είναι τόσο μηδαμινή η κίνδυνη γύρω από έναν ενδεχόμενο φυσικό τοκετό μετά από μια καισαρική, που δεν θα έπρεπε να γίνεται θέμα. Ψυχολογικά, τόσο ως γυναίκα, αλλά και ως αντιγόνη, με βοήθησε πάρα πολύ το γεγονός ότι κατάφερα να γεννήσω φυσιολογικά το μωρό μου. Γιατί ήταν μια τρανή απόδειξη ότι το σώμα μιας γυναίκας, η θέλησή της, η υπομονή, αλλά και η επιμονή της, μπορούν να συμβάλλουν στο να γεννηθεί ένα μωρό με τον πιο φυσικό τρόπο και να είμαστε όλοι μάρτυρες ενός θαύματος, γιατί περί θαύματος πρόκειται.